Λοιπόν, coach, ένα διήμερο γεμάτο μεγάλα παιχνίδια για την ομάδα σας. Τι είναι αυτό που κρατάει ο Ιωνικός από το τουρνουά που διοργάνωσε στο Αγρίνιο? Κρατάει καταρχήν τη γιορτή στη σημερινή στα κορίτσια τα περσινά που ανέβασαν την ομάδα στην Α2 και είναι ο λόγος μας εδώ πέρα και έχουμε δυνατό τουρνουά και δυνατούς αντιπάλους. Κρατάει ότι έπαιξε για δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια σαν προπονήσεις. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να δούμε τους αντιπάλους σαν την ΑΕΚ και τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα είναι ομάδα της κατηγορίας μας, η ΑΕΚ είναι Α1. Καταρχήν την ευχαριστούμε για την τιμή που ήρθατε και έπαιξε μαζί μας. Και πιστεύω ότι ήταν δύο καλά παιχνίδια, τα ευχαριστήθηκε ο κόσμος και τα δικά μας τα κορίτσια. Και συνεχίζουμε. Τα συμπεράσματά σας εν ώψη του πρωταθλήματος? Το πρωτάθλημα έχει τρεις εβδομάδες. Αρχίζουμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Κλείνουμε, παίξαμε για πρώτη φορά εντός έδρας. Έχουμε ένα φιλικό την άλλη εβδομάδα στην Πάτρα, μάλλον θα είναι το τελευταίο. Και ενδιάμεσα στους εστάρτες παίξουμε στην Πάτρα φιλικά παιχνίδια, γιατί μας το μεθαίνουμε 8, έχουμε κάνει τα 6, 2 με 3 ακόμα. Δεν είμαστε έτοιμοι, από την αρχή το ξέραμε αυτό. Θέλουμε δουλειά ακόμα, αλλά πιστεύω ότι στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε την νίκη. Κατά πόσο είναι εύκολο μια ομάδα στο Αγρίνιο που δεν έχει τόσο κοντά ομάδες να βρει να κάνει αυτά τα φιλικά προετοιμασία? Είναι πάρα πολύ δύσκολο και εδώ αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Στη διοίκηση, στις αθλήτριες που κάνουμε ταξίδια. Έχουμε πάει στην Αθήνα μια φορά, στα Γιάννενα και παίζουμε μετά το παιχνίδι, μετά από τα ταξίδια 3,5 ώρων. Αυτή μια επαρχιακή ομάδα που θέλει να κάνει αθλητισμό υψηλού επίπεδου έχει την κούραση, το ξέρει αυτό. Και αναγκαστικά παίζει με αυτό, είναι και αυτό μέρος της δουλειάς. Οι παίκτριες δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να θεωρηθούν έτοιμες σε αυτό το σημείο. Πάντως, κάνανε καλό όλα αυτά τα φιλικά, προκειμένου να πούμε ότι κάποιες παίκτριες πήραν και εμπειρίες, γιατί δεν τις είχαν. Δεν τις έχει όλη η ομάδα τις εμπειρίες. Η ομάδα είναι πάρα, το είχαμε πει και την πρώτη φορά, αν θυμάστε. Η ομάδα έχει πάρα πολύ μικρά κορίτσια και ηλικιακά και βολεϊμπολιστικά. Καλούνται να παίξουν σε ένα πρωτάθλημα επίπεδο Α2 κατηγορίας, δηλαδή υψηλό επίπεδο, για πρώτη φορά στην καριέρα τους ή περισσότερες, και έχουν να γίνουν και ομάδα, τα άτομα. Δηλαδή και τα άτομα έχουν να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους να είναι καλύτερα σε ένα πρωτάθλημα επίπεδο και να γίνουν τα 7-8 άτομα ομάδα. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Θέλει χρόνο, υπομονή, αλλά πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ καλές στο μυαλό και στην ψυχή, είναι στο γήπεδο καθημερινά, δίνουν τη μάχη τους και όποιος μάχεται στο τέλος δεν αμείβεται. Λοιπόν, υπάρχει μια τελευταία ερώτηση. Ο κόσμος σε έναν βαθμό ανταποκρίθηκε. Ποιο είναι το στοίχημά σας για να κρατήσετε αυτόν τον κόσμο στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και φυσικά να προσελκύσετε και άλλο κόσμο? Να βλέπει αυτό που είδε, ας πούμε, όχι τόσο πολύ με τα Γιάννενα χθες, όσο αυτό που δει με την ΑΕΚ σήμερα. Βέβαια και πέρσι και χθες, αν τα Γιάννενα, αν παίρναμε το δεύτερο σετ, το χάσαμε μέσα από τα χέρια, μέσα από το λάθη. Απειρία σου πολύ και ήταν ένα θα αλλάζει το παιχνίδι. Αν βλέπει ο κόσμος αυτό που γίνεται, τα κορίτσια να παλεύουν μέχρι το τέλος και να προσπαθούν, όταν θα έρθει και η πρώτη νίκη και θα απελευθερωθούμε λίγο και θα πάρει ψυχολογία πάνω μας, τότε ο κόσμος πιστεύω να αγκαλιάσει την ομάδα αυτή. Γιατί πιστεύω, αν είδατε κι εσείς, είναι μια ομάδα η οποία αξίζει να τη βλέπεις. Είναι καλά, παίζει καλά, προσπαθεί να αθλητική πολύ και παλεύουμε στο γήπεδο. Κόλτς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην προετοιμασία. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.